Και αυτό είναι το σήμα του κόμματός σας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, καλώς ήλθατε στο Sky. Καλώς ήρθατε στην πρωινή ζώνη του Sky. Καλώς σας βρήκα. Πώς είστε? Αγωνιζόμαστε. Πώς σας βρίσκει το φετινό καλοκαίρι του 2016, διότι σας θυμάμαι πέρυσι τέτοιο καιρό, και στη Βουλή είσαστε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα χρόνο μετά η ζωή σας είναι τελείως διαφορετική. Τώρα πλέον είστε εδώ ως πρόεδρος κόμματος και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Νομίζω ότι ήταν μια περίοδος αυτή που μεσολάβησε από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά, που, για την οποία ίσως θα έπρεπε να ευχαριστήσω αυτούς που φρόντισαν να δοθεί η ευκαιρία με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν πραγματικά στη μάχη που πρέπει να δοθεί και να βρεθώ και να αποφασίσουμε αυτή την μεγάλη υπόθεση που είναι η δημιουργία της πλεύσης ελευθερίας. Αν κάνετε έναν απολογισμό όλων αυτών των μηνών που είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ και ως πρόεδρος της Βουλής, τι κρατάτε? Τα πάντα κρατάω, δεν είναι κάτι που πετάω. Θετικά ή αρνητικά? Και τα θετικά και τα αρνητικά. Νομίζω ότι η εμπειρία είναι που μας ενδυναμώνει, μας ατσαλώνει και μας βοηθάει να πάμε παραπέρα. Και επειδή έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά, μακρά πλεύση για την ελευθερία, είναι σημαντικό τα μαθήματα του παρελθόντος να τα διαφυλάσσουμε ως πολύτιμη περιουσία. Ξεκινήσαμε με το σήμα του κόμματός σας, γιατί οι λέξεις που τονίζετε έχουν μια πολύ σημαντική ουσία. Είναι σημαντικές οι λέξεις και βέβαια είναι και σημαντικό το να καταφέρετε να πετύχετε όλα αυτά που έχετε βάλει ως στόχο και που τονίζετε στο σήμα σας. Είναι εφικτό αυτό να γίνει? Τα πάντα είναι εφικτά. Αυτό το έχει δείξει. Αρκεί να θέλει κάποιος. Ναι, και νομίζω ότι είμαστε πολλοί που θέλουμε και είναι ακόμη περισσότεροι οι απλοί άνθρωποι, οι πολίτες που δεν έχουν ακόμη ασχοληθεί σε κεντρικό επίπεδο με την πολιτική και μπορούν να συμβάλλουν πάρα πολύ ουσιαστικά στο να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι που δεν είναι οικονομικοί ή δημοσιονομικοί, είναι ουσιαστικοί, υπαρξιακοί και αξιακοί. Η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η διαφάνεια, η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, η διαγραφή του χρέους, η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών είναι 6 από τα προτάγματά μας, χωρίς να εξαντλείται σε αυτά η πλεύση ελευθερίας. Φαντάζομαι ότι αν με το καλό μπείτε στη Βουλή, που θα το διεκδικήσετε έτσι κι αλλιώς, αυτή θα είναι η πρωταρχική σας στόχη. Θα σας απαντήσω με μεγάλη ειλικρίνεια. Ο στόχος μας δεν είναι να μπούμε στη Βουλή. Ο στόχος μας είναι να πάρουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλή δουλειά, σημαίνει συγκρότηση σχεδίου, σημαίνει οργάνωση, σημαίνει διεκδίκηση και πολύ σφοδρή σύγκρουση και με συμφέροντα και με κατεστημένα και συνολικά με το μνημονιακό καθεστώς. Κυρία Κωνσταντοπούλου, είδα στις 5 Ιουλίου κάνατε μια κινηματική δράση, σας παρακολουθώ στο διαδίκτυο τις δράσεις που κάνατε και παρατήρησα ότι κοντά σας έχετε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, όχι ιδιαίτερα γνωστά πρόσωπα. Αυτά τα νέα παιδιά σας ακολουθούν, ποιο είναι το προφίλ τους, των συνεργατών σας, αυτοί είναι οι άνθρωποι με τους οποίους θα πορεύσετε? Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που ήδη συμμετέχουν στην πλεύση ελευθερίας. Υπάρχουν και άνθρωποι με διαδρομή και αναγνώριση στο επάγγελμά τους. Νομίζω ότι το στίγμα μας είναι ότι η υπόθεση της απελευθέρωσης της χώρας μας και του λαού μας είναι υπόθεση όλων. Είναι υπόθεση πρωτίστως των πολιτών. Και σε αυτή την υπόθεση έχουν κύριο λόγο οι νέοι, γιατί είναι τα πρώτα θύματα της πολιτικής των μνημονίων και αυτής της υποδούλωσης, αυτής της καταδυνάστευσης. Θα σας πω ότι είναι πολύ αναζωογονητική η επαφή με τους νέους ανθρώπους. Η νεολαία μας ξεκινάει από τα 15, από τα 15 μέχρι τα 29. Εξαιρετικά εντυπωσιακό. Και νομίζω ότι είναι και πολύ χρήσιμο, γιατί δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ένας 15χρονος νέος που είναι μαζί σας και πλέον αρχίζετε να συνεργάζεστε, τι είναι αυτό που σας ζητάει? Κυρίως πράττουν. Δεν είναι, ξέρετε, η σχέση δεν είναι ανταλλακτική και αιτήματος και ικανοποίησης. Υπάρχει μια σύμπραξη, μια συνεργασία που πάρα εγώ τη βρίσκω πάρα πολύ ουσιαστική. Δεν σας κρύβω ότι από την ημέρα που ανακοίνωσε ο κύριος Βαρουφάκης ότι στις επόμενες εκλογές θα είναι παρόν, έγινε ένας χαμός, έτσι, στο διαδίκτυο, σε εφημερίδες κλπ. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για το αν υπάρχει πιθανή συνεργασία με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Ακούω τόση ώρα για νέους ανθρώπους.
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα έχουμε τον γάμο? Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα της πλεύσης ελευθερίας είναι να συγκροτήσουμε τη δομή μας, που δεν γίνεται με παλαιοκομματικούς όρους, και να συγκροτήσουμε και το σχέδιό μας που αφορά κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αφορά μια πολύ σκληρή σύγκρουση. Δεν μιλάμε για περίπατο, μιλάμε για μια πολύ δύσκολη πλεύση. Με τον Γιάννη Βαρουφάκη έχω αρκετούς μήνες να μιλήσω, έχουμε μια καλή σχέση. Νομίζω ότι το μείζον είναι ποιοι είναι διατεθειμένοι να συμπράξουν σε αυτό το σχέδιο που το λέμε καθαρά τι αφορά. Φαντάζομαι ότι με τον κύριο Βαρουφάκη είστε σε παράλληλους δρόμους και απέναντι βεβαίως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε με αυτή τη λογική... Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα σχήματα, παράλληλοι δρόμοι ή οτιδήποτε άλλο. Είστε πάντως και οι δύο απέναντι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είστε δύο άνθρωποι που ποτέ όχι. Εγώ λέω καθαρά, θα σας πω, εγώ λέω καθαρά και δεν θέλω να κάνουμε μια σεναριολογία. Λέω πολύ καθαρά ότι αυτό που θα κρίνει τις συνεργασίες και αυτό που θα κρίνει τις συμπράξεις θα είναι το ποιοι είναι έτοιμοι και διατεθειμένοι να πάνε μέχρι τέλους αυτή την πορεία. Αυτή τη στιγμή στην πλεύση ελευθερίας συμπράττουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πανέτοιμοι, απολύτως διατεθειμένοι. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα το θέσω σε διακύβευση για κανένα λόγο. Την υπόθεση δηλαδή της απελευθέρωσης της χώρας και της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν θα την υποτάξουμε σε καμία άλλη προτεραιότητα. Κύριε Κωνσταντοπούλου, αν ο κύριος Βαρουφάκης πει ότι ναι, και εγώ σε αυτή την κατεύθυνση είμαι. Θα τα δούμε αυτά. Πώς νομίζω το ότι θα υπάρχει. Είσαστε θετικοί σε αυτή τη συνεργασία ή το βγάζετε εκτός από το μυαλό σας? Θα τα δούμε αυτά εν ευθέτω χρόνο και όταν γίνουν και οι επικοινωνίες και οι. Άρα δεν έχετε επικοινωνήσει καθόλου μαζί? Έχουμε μήνες να μιλήσουμε. Άρα όλα αυτά που γραφόντουσαν τόσες ημέρες είναι ενδεχομένως ψέματα, ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν έχω παρακολουθήσει τι γραφόταν ειδικά, αλλά νομίζω ότι έχω δώσει ένα στίγμα ότι δεν εργάζομαι ούτε στα παρασκήνιο, ούτε πίσω από τις κουίντες. Επομένως, όλα στο φως και θα έχουν οι πολίτες την ευκαιρία και να επιλέξουν και να αξιολογήσουν. Με τον κύριο Λεφαζάνη υπάρχει? Με τον κύριο Λεφαζάνη επίσης έχουμε πολύ καλή σχέση. Επίσης έχω αρκετό καιρό να μιλήσω και δεν αλλάζει σε τίποτε η άποψή μου ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τη μάχη και στάθηκαν στα πόδια τους είναι άνθρωποι τους οποίους τιμώ. Μας αρέσει η ειλικρίνειά σας. Επειδή μιλήσατε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, πριν από λίγες ημέρες είχαμε και τη δεξίωση, στην οποία δεξίωση δεχτήκατε μία πρόσκληση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την απορρίψατε. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να δούμε μία σχετική φωτογραφία. Θα ήθελα ο συντάκτης μας να μας δώσει. Λοιπόν, απορρίπτεται λοιπόν η πρόσκληση την οποία σας έστειλε ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος για την δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί είπατε όχι σε αυτή την πρόσκληση? Δεν θα μπορούσα να δεχθώ να συμμετέχω σε δεξιώσεις σε ένα περίκλειστο χώρο. Φυλάσσεται από κλούβες άλλωστε η περιοχή γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο, σε ευχέστες από αυτούς οι οποίοι καταλύουν τη δημοκρατία προς τιμήν δήθεν της δημοκρατίας. Δεν θα συνέπρατα ποτέ και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να βρεθώ στο ίδιο περιβάλλον με αυτούς οι οποίοι είναι οι προτέτοι και οι υπέτοι για την κατάληψη του πολιτεύματος. Και αυτό το οποίο απάντησα στον κύριο Παυλόπουλο είναι ότι όταν αποκατασταθεί ξανά η δημοκρατία στη χώρα μας, θα έχει την ευκαιρία ο λαός μας να γιορτάσει πραγματικά με ανοιχτές πόρτες και με ανοιχτούς δρόμους. Και εκείνη την ημέρα αυτή ήταν και η δική μου επιλογή. Αυτό έκανε η πλεύση ελευθερίας και αυτό έκανε η κινηματική μας πρωτοβουλία, το όχι στα ναι τους. Καλέσαμε τους πολίτες στα Εξάρχεια, πήγαμε στην πλατεία των Εξαρχείων. Την ίδια ημέρα, το ίδιο την ίδια απόγευμα. Ημέρα και την ίδια ώρα και ήπιαμε το ποτό μας, μιλήσαμε σε ένα χώρο ο οποίος αποτελεί κοιτίδα και συζητήσεων και διεργασιών. Προσωπικά θεωρώ πολύ πιο σημαντικό να μπορώ να βρίσκομαι στα Εξάρχεια, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να μπορώ να περπατάω ανάμεσα στους συνανθρώπους μου, να μπορώ να τους ακούω, να... Είστε και από τους λίγους που το πράττουν. Ναι. Δεν το βλέπουμε εύκολα αυτό. Ξέρετε, πλέον το έχω διαφυλάξει γιατί το πλέον θεωρώ το πιο ουσιώδες
σε μια πολιτική διαδρομή. Είδα και στο διαδίκτυο, μιλάτε με πάρα πολλούς νέους, δεκάδες φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Θα μπορούσαμε και εμείς να σας φτιάξουμε ένα βίντεο εδώ με δεκάδες φωτογραφίες ανθρώπων, κυρίως νέων ανθρώπων, τους οποίους αγκαλιάζετε. Πολλοί μας λέγανε ότι είσαστε και πολύ πρόσχαροι, πολύ απλοί. Η απλότητά σας αυτή εντυπωσιάζει και είναι κάτι που αρέσει στους νέους, σας πω την αλήθεια. Ξέρετε, όσοι με ξέρουν πραγματικά ξέρουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Δεν έχει να κάνει με μια εικόνα. Όλοι νομίζουν ότι είστε πολύ σκληροί. Είμαι σκληρή με αυτούς που πρέπει. Και όταν πρέπει. Αλλά με αυτούς που πρέπει. Και όταν πρέπει. Θέλω να σας πω ότι ο πολιτικός ο οποίος πάβει να είναι πολίτης έχει ήδη χάσει το στοίχημα, έχει ήδη χρεοκοπήσει και νομίζω ότι αυτό αφορά συνολικά το σημερινό κυβερνητικό και μνημονιακό καθεστώς. Εμείς δεν θα πάψουμε να κάνουμε αυτά που αφορούν τους πολίτες. Αναφερθήκατε προηγουμένως και στην πρωτοβουλία μας για τον Λυκαβητό στις 5 Ιουλίου του 2016, στον ένα χρόνο επάνω από, από το μεγάλο όχι που είπε ο λαός μας. Εμείς εκείνη τη μέρα βρεθήκαμε στο Λυκαβητό και κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ήταν συναυλία, είχε ομιλίες, ήρθαν πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, η Ελένη Βιτάλη, ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου, η Θεοδοσία Ιτσάτσου, ο Πασχάλης ο Τσαρούχας που συμμετέχει, το παρουσίασε ο Διαμαντής ο Καραναστάσης, που είναι επίσης μαζί μας στην Πλεύση Ελευθερίας και έχει πολύ ενεργό ρόλο στο Όχι στα Νέ τους. Mm-hmm. Ήταν μια εκδήλωση ακτιβιστική. Ήταν μια εκδήλωση κινηματική. Ήταν μια εκδήλωση στην οποία είπαμε για την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Γνωστοποιήσαμε ότι και το θέατρο Λυκαβητού έχει μεταβιβαστεί προς πώληση στο ΤΑΙΠΕΔ και είπαμε όχι στην πώληση του θεάτρου. Γι' αυτό και επιλέξατε και το συγκεκριμένο σημείο, φαντάζομαι. Ναι. Είπαμε, διεκδικούμε το θέατρό μας. Έχουμε κάνει και ένα πολύ ωραίο βίντεο, άμα το έχετε να το βάλετε. Θα το δείξουμε σε λίγο. Γιατί το απολαμβάνω κάθε φορά. Θα το δείξουμε τώρα, κύριε Οικονομόπουλε. Πάμε να το δούμε για ένα λεπτό. Ναι, πάμε. Στις 5 Ιουλίου 2015 είπαμε ένα μεγάλο όχι. Στις 5 Ιουλίου 2016 ξεκινάμε να διεκδικούμε αυτά που μας παίρνουνε. Όχι στα Νέ τους. Όλοι στο Λυκαβητό. Να τραγουδήσουμε και να ξενυχτήσουμε και να φωνάξουμε όπως παλιά. Πέντε Ιουλίου παίρνουμε όλοι μαζί πίσω το Λυκαβητό. Και βάζουμε στην κουβέντα μας και το Γιάννη Χαραμίδη βεβαίως. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι μεγάλη χαρά. Και δική μου. Και των τηλεθεατών που βλέπω εδώ στα μηνύματα τα πολλά, με πολλά ερωτήματα. Γιάννη. Να πάμε λίγο σε ένα πιο πολιτικό θέμα και φλέγον θα μου επιτρέψετε να πω γιατί, και για τους ιδιωτικούς σταθμούς, αλλά γενικότερα για την κοινωνία. Για τις τηλεοπτικές άδειες. Γίνεται μεγάλος λόγος, μεγάλος ντόρος. Πολλά λέγονται, αλλά δεν λέγονται. Εγώ θα πασάρω ένα βίντεο αυτή τη στιγμή να δείτε τι γίνεται με τις τηλεοπτικές άδειες. Με μιμήστε που είπα και εγώ να παίξουμε το βίντεο μας για το Όχι στα Νέ τους. Θα πασάρετε και εσείς βίντεο. Θα σας πασάρουμε να δούμε ένα βίντεο όλοι μαζί. Για να μπούμε στο σχολιασμό του, αν μας επιτρέψετε μετά. Και να δούμε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς πιστεύετε κι εσείς ως Πλεύση Ελευθερίας. Έχει μεγαλύτερη σημασία το ταξίδι ή ο προορισμός τελικά. Για να δούμε το βίντεο του Αχιλέα Τόπα για τις τηλεοπτικές άδειες. Συμβουλές στον κουμπάρο του Γιάννη Καλογρίτσα, ο οποίος διεκδικεί μία από τις 4 τηλεοπτικές άδειες, αποφάσισε να δώσει δημοσίως ο Υπουργός Υποδομών. Ερωτηθείς για το κατά πόσο προκύπτει ασυμβίβαστο με τη διεκδίκηση τηλεοπτικής άδειας από τον Γιάννη Καλογρίτσα, την ώρα που η κατασκευαστική εταιρεία του πατέρα του Χρήστου Καλογρίτσα αναλαμβάνει πλήθος δημοσίων έργων τους τελευταίους μήνες, ο Χρήστος Πύρτζης υποστήριξε ότι δεν βλέπει κάτι το μεμπτό. Θα πω στο Γιάννη, λοιπόν, επειδή είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, ο πατέρας του να κλείσει τις εταιρείες που έχει. Και προφανώς να σταματήσει να συνεταιρίζεται και με φίλους του κ. Μητσοτάκη.
Πάντως, ο Υπουργός Υποδομών, μάλλον σε μια στιγμή ειλικρίνειας, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα για τους επιχειρηματίες που έχουν συναλλαγές με το δημόσιο. Όπως οι κόκκινοι κουμπάροι, δηλαδή ο Γιάννης Καλογρίτσας και ο εργολάβος πατέρας του Χρήστος, ο οποίος είναι κουμπάρος με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο. Πάμε να δούμε αν ένας επιχειρηματίας πρέπει, ανάλογα τις δραστηριότητες που έχει, να διεκδικεί την άδεια ενός τηλεοπτικού σταθμού. Θα σας πω απολύτως καθαρά την άποψή μου. Θεωρώ ότι όποιος έχει σχέση με το δημόσιο θα έπρεπε να έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που να μην επιτρέπει, αλλά είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η διεκδίκηση τηλεοπτικής άδειας από την οικογένεια Καλογρίτσα, την ώρα που αυξάνονται οι συναλλαγές τους με το δημόσιο, όπως άλλωστε καταδεικνύει η θετική εισήγηση που έδωσε το Υπουργείο Υποδομών σε συμπληρωματική σύμβαση ύψους 12,8 εκατομμυρίων ευρώ για έργο στη Λέσβο που συμμετέχει το ΞΟΤΙΣ ΑΕ, πυροδοτεί εντάσεις και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Μετά τον Πάνο Καμένο και ο Δημήτρης Καμένος υποστήριξε ότι ο Γιάννης Καλογρίτσας δεν θα έπρεπε να μπορεί να πάρει τηλεοπτική άδεια. Εργολάβος και κουμπάρος υπουργού μπορεί να είναι καναλάρχης? Κατά την άποψή μου, όχι. Έχουμε δει τι έχει γίνει διαχρονικά. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει καταστραφεί από τους τύπου εργολάβους, οι οποίοι είχαν μία άμεση διασύνδεση με την κυβέρνηση, με τις συμβάσεις και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τη χρονική στιγμή που το Υπουργείο Υποδομών αποφάσισε να δώσει έγκριση σε συμπληρωματική σύμβαση 12,8 εκατομμυρίων ευρώ για τον οδικό άξονα Καλονή Σίγρη στη Λέσβο, έργο στο οποίο συμμετέχει η κατασκευαστική του Χρήστου Καλογρίτσα, το ΞΟΤΙΣ ΑΕ. Απαντήσεις για τη συμπληρωματική εργολαβία ζητούν με ερώτησή του στη Βουλή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και Βασίλης Κεγκέρογλου. Δεν πρέπει να έχει γίνει συμπληρωματική σύμβαση. Η ανάθεση σε ποσοστό 30% που είναι αυτό, αυτό είναι 13 εκατομμύρια στα 38, πάνω από 30%. Δεν πρέπει να γίνει καμία τα τελευταία 5-10 χρόνια. Φοβάμαι ότι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι να εξαγοράσει τους εργολάβους των προηγούμενων και να φτιάξει και τους δικούς της εργολάβους που θα πάρουν τη τηλεόραση. Αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα είναι να μην περάσουμε από διαπλοκή σε διαπλοκή. Οι σχέσεις όμως του κόκκινου κουμπάρου Χρήστου Καλογρίτσα δεν περιορίζονται μόνο στους Υπουργούς Υποδομών και Εθνικής Άμυνας. Και αυτό διότι η κατασκευαστική εταιρεία το ΞΟΤΙΣ ΑΕ συγχωνεύθηκε με την εταιρεία Μέδουσα ΑΤΕ. Η Μέδουσα, που εξαγοράστηκε από την εταιρεία του Χρήστου Καλογρίτσα, ονομαζόταν Τσίπρας ΑΤΕ με ιδιοκτήτη τον Παύλο Τσίπρα, πατέρα του Πρωθυπουργού. Κυρία Κωνσταντοπούλου, και εργολάβους. Και κουμπάρος και άδεια, πάνε όλα αυτά μαζί. Θα σας δώσω μια απάντηση πιο συνολική. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει στο χώρο των μέσων ενημέρωσης με ευθεία εμπλοκή του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Επικρατείας του κυρίου Παπά, του κυρίου Σπίρτζη και διαφόρων προσώπων, τα οποία ανερυθρίαστα εμπλέκονται σε συνεννοήσεις οι οποίες είναι πέραν της αρμοδιότητας και της ευθύνης τους, συνιστά μια οργιαστική νέου τύπου διαπλοκή. Εγώ δεν θα γίνω υπερασπίστρια της παλιάς διαπλοκής, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι ποτέ δυνατόν όταν έχει αποκαλυφθεί όλο αυτό το ζωφερό παρασκήνιο ήδη από την υπόθεση των λεγόμενων εκβιαστών με ευθεία εμπλοκή του κυρίου Παπά, του κυρίου Τσίπρα και προσώπων πολύ εγγύς στο κυβερνητικό επιτελείο, συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Μπενίση στην ΕΙΔΑΠ. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να προφασίζεται οποιοδήποτε ότι εδώ έχουμε μία διαδικασία χρηστής απονομής των αδειών. Η στόχευση, κατά την άποψή μου, είναι σαφής. Έχουν διαλύσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο ήταν το αρμόδιο, η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για την υπόθεση των αδειών. Και ευθέως συγκεκριμένοι υπουργοί εμπλέκονται σε ένα αλυσβερίσι, λειτουργώντας με το μαστίγιο και το καρότο και κρατώντας σε μια εδίμονα αναμονή τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όταν λένε θα έχουμε 4 άδειες και διαγωνιστείτε, υπάρχει και μια κοσμία, ας το πούμε έτσι, διαγωγή των σταθμών που έχουν και την προσδοκία μήπως είναι ανάμεσα στους 4. Νομίζω ότι τίποτε από όλα αυτά δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτό που είναι το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών, το δικαίωμα στην πληροφόρηση, να πάρουν στην την ενημέρωση. Στην πληροφόρηση και στην αυτό λοιπόν διακυβεύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι εγγυημένο και δυστυχώς υπονομεύεται ακόμη περισσότερο από τη σημερινή κυβέρνηση. Τώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, Γιάννη. Η οποία την ίδια ώρα έχει και διάφορα
φερέφωνα διαδικτυακά, στα οποία διοχετεύει non-papers, υπαγορεύει άρθρα για να ελέγχει, ας το πούμε έτσι, το πεδίο της ενημέρωσης. Τώρα, ο διαγωνισμός λοιπόν δόθηκε στη Singular Logic, Γιάννη. Υπάρχει, ναι. Ο διαγωνισμός δόθηκε στη Singular Logic αναφορικά με το κομμάτι που αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία και το πώς αυτή θα διεξαχθεί. Υπήρχε ένα σοβαρό κενό, είχε κηρυχθεί άγωνος, αλλά με μεγάλα και πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και με fast track διαδικασίες, ο διαγωνισμός δόθηκε στην εταιρεία τη συγκεκριμένη. Με πολλά κενά ως προς τη διαδικασία. Ο Sky εξέδωσε μια ανακοίνωση εχθές με επίσημο τρόπο, καταθέτοντας κάποια πολύ συγκεκριμένου τύπου ερωτήματα. Ας δούμε το βίντεο που έχει ετοιμάσει ο Σωτήρης Μπολάκης και θα σας μεταφέρω αργότερα την αντίδραση του Μαξίμου. Πληθαίνουν τα ερωτήματα για το επίπεδο διαφάνειας και διαβλητότητας αναφορικά με τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού δημοπράτησης των τηλεοπτικών αδειών. Τελευταίο επεισόδιο στο σύριαλ με πρωταγωνιστή τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης είναι η επιλογή μιας κατά τα άλλα εγνωσμένου κύρους εταιρείας της Singular Logic ως αναδόχου που αναλαμβάνει εργολαβικά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου Παπά για τις τηλεοπτικές άδειες. Εσείς ξέρετε, η Singular Logic που βγήκε σήμερα η είδηση ότι θα κάνει αυτή το διαγωνισμό. Πώς θα τον κάνει? Μετά τη διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού για την εταιρεία που θα αναλάβει την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος, ο Sky με ανακοίνωσή του θέτει βασικά ζητήματα που αφορούν στην ορθή εκτέλεση της διαδικασίας. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον από τη Singular Logic, μέλος του Marfin Investment Group, την παράδοση του έργου που ανέλαβε, ελπίζοντας ότι αυτό θα ικανοποιεί πλήρως τις διεθνείς και ειδικότερα τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές υλοποίησης των κανόνων διαφάνειας, δημοσίευσης και του αδιάβλητου, έτσι όπως προβλέπεται για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, προφυλάσσοντας έτσι και την φήμη της. Όπως όμως φαίνεται από την εξέλιξη των έως τώρα κινήσεων για το διαγωνισμό, ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς φαίνεται ότι κάθε άλλο παρά επιθυμεί να υποστηρίξει τη διαφάνεια. Ο Υπουργός Επικρατείας ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου με δημόσια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία μάλιστα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, όπως δήλωνε τότε, και στην οποία περιγραφόταν πλήρως το έργο και τα παραδοτέα κατά τη βούληση του Υπουργού σε κείμενο 66 σελίδων. Στις 19 Ιουλίου κρίθηκε άγωνος ο διαγωνισμός, καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, όπως σημειωνόταν, με κύκλους της Γραμματείας Ενημέρωσης τότε να μιλούν για έργο που μπορεί να αναλάβει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία όμως για του προϊσταμένου Υπουργού Υποδομών στη Βουλή εμφανίστηκε αναρμόδια και ανέτοιμη να αναλάβει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Και ενώ ο διαγωνισμός είχε ματαιωθεί, στις 25 του περασμένου μήνα οι υποψήφοι εκλήθησαν να εκπαιδευτούν σε ταχύρυθμα σεμινάρια πάνω στο σύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Αλλά όπως καταγγέλθηκε από τους ίδιους υποψήφιους, τους παρουσιάστηκε ένα σύστημα εξ ολοκλήρου χειροκίνητο, με αποτέλεσμα να ανακληθεί ολοσχερός το ταχύρυθμο σεμινάριο. Και έτσι φτάνουμε στο χθες, όπου από το δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, που προβλέπεται στην αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος, φτάσαμε σε πρόχειρο διαγωνισμό με πρόσκληση που δεν δημοσιεύτηκε και στην ανάθεση, με εντολή Υπουργού, της διεξαγωγής δημοπράτησης των αδειών και με διαδικασίες fast track στην εταιρεία Singular Logic έναντι 39.900 ευρώ προ-ΦΠΑ που μειοδότησε στον πρόχειρο διαγωνισμό. Και ο Sky ρωτά. Γιατί παρατηρούνται αυτές οι διαρκείς εκπτώσεις στη διαφάνεια εν ώψη διενέργειας του Διεθνούς Διαγωνισμού για τις Τηλεοπτικές Αδειοδοτήσεις, γεγονός που ήδη ενισχύει τις ανησυχίες για το αδιάβλητο των σχετικών διαδικασιών? Και θα γίνει με διαφάνεια και θα πληρώσουν και θα πάρουν νόμιμες άδειες και θα δείτε το τοπίο θα αλλάξει προς το καλύτερο. Σύμφωνα με το Sky, τέσσερα είναι τα βασικά ερωτήματα που γεννώνται. Γιατί δεν δημοσιοποιούνται οι αναλυτικές προδιαγραφές του έργου που ανατίθεται και οι όροι ανάθεσης του έργου στο μειοδότη? Γιατί δεν δημοσιοποιούνται οι λοιποί φορείς που έλαβαν μέρος σε αυτόν τον τελευταίο πρόχειρο διαγωνισμό? Και γιατί δεν δημοσιοποιείται το περιεχόμενο του πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης που προτείνει την ανάθεση στη Singular Logic? Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, οι αναλυτικοί όροι αυτής της συνεργασίας θα οριστούν λεπτομερώς στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο του έργου. Είδαμε λοιπόν το σχετικό βίντεο. Παρατηρείτε και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ επίσημος ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε, όχι επειδή είναι το κανάλι που μας φιλοξενεί, αλλά είναι επίσημος ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε ο Sky, θέτοντας πολύ απτά και συγκεκριμένα ερωτήματα. Εν αντιθέσει με αυτόν τον επίσημο τρόπο, λοιπόν, το Μαξίμου επέλεξε να τοποθετηθεί με πηγές, στις οποίες αναφέρει ότι ο Sky συνεχίζει να θορυβεί για το διαγωνισμό και τις τηλεοπτικές άδειες. Στην αρχή διέδιδε ότι είναι στοχοποιημένος και ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να απορρίψει την υποψηφιότητά του στη φάση της προεπιλογής. Και καταλήγουν οι συγκεκριμένες πηγές ότι το μόνο εμπόδιο που υπάρχει ανάμεσα στο Sky για την απόκτηση τηλεοπτικής άδειας μετά από χρόνια ιδιότυπης νομιμοφάνειας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο είναι η διάθεση του ιδιοκτήτη να πληρώσει. Για την Ταμπακέρα δεν υπάρχει καμία τοποθέτηση, καμία απάντηση σε κανένα από τα ερωτηματικά.
Πώς κρίνετε το γεγονός? Πώς τα ακούτε εσείς όλα αυτά? Ότι γενικώς το Μαξίμου επιλέγει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τοποθετείτε με κύκλους. Θα σας μιλήσω, θα σας απαντήσω πολύ ειλικρινά. Νομίζω ότι αυτές οι πρακτικές και αυτός ο τρόπος πολιτικής λειτουργίας θα έπρεπε να έχει ενοχλήσει και τον Sky πολύ νωρίτερα. Νομίζω ότι είμαστε δηλαδή σε μία περίοδο που όλοι δρέπουν αυτά που έσπηραν. Προσωπικά έχοντας δώσει πολλούς αγώνες για τη διαφάνεια και για την χρηστή διοίκηση, θα σας πω ότι αυτά τα φαινόμενα είναι φαινόμενα τα οποία αντιπάλεψα στεναρά, έχοντας τότε απέναντι όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τον Sky. Το λέω αυτό γιατί έχει μία σημασία να ξέρουμε ότι οι εγγυήσεις και τις αδιαμεσολάβητης και αχειραγώγητης ενημέρωσης και του δικαιώματος του πολίτη να ενημερώνεται και να έχει πρόσβαση στην πληροφορία τελικά θωρακίζουν τη δημοκρατία. Αυτοί οι οποίοι κατά περιόδους νομίζουν ότι ευνοούνται από ένα καθεστώς, στην επόμενη περίοδο θα αδικηθούν. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και πεδίο να είναι θωρακισμένο. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να εφαρμόζεται πρέπει. Το Σύνταγμα, ακριβώς για να μην βρισκόμαστε σε αυτήν την επαναλαμβανόμενη θέση μιας άκρος καταχρηστικής κυβερνητικής συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά χαρακτήριζε και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη κυβέρνηση. Προσωπικά δε, για το ζήτημα των κύκλων και των διαρροών, έχω, όπως γνωρίζετε, συγκρουστεί και με τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που με τον ίδιο τρόπο τοποθετείται, με κύκλους, διαρροές και συνεργάτες. Θέλω να κάνω όμως ένα σχόλιο για το ζήτημα της Singular Logic. Προσωπικά θα ήθελα να έχω μία απάντηση. Τι απέγινε η εισαγγελική έρευνα που με πρωτοβουλία του τότε ΣΥΡΙΖΑ και του τότε επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, το Γενάρη του 2015, είχαμε ζητήσει να γίνει μετά από πληροφορίες για πείραγμα των αποτελεσμάτων, για δυνατότητα πειράγματος των αποτελεσμάτων. Αυτό είναι μία, είναι κάτι το οποίο δεν επανήλθε στο προσκήνιο. Αυτή τη στιγμή μου κάνει έμεινε εντύπωση. Έμεινε στο σιρτάρι εννοείται ως υπόθεση. Όχι, δεν γνωρίζω αν έμεινε στο σιρτάρι, γιατί η προδικασία είναι πάντοτε μυστική. Αλλά βλέπω ότι από πλευράς κυβέρνησης δεν έχει ξανααναδειχθεί. Αντίθετα, βλέπουμε και μία συνεργασία με την συγκεκριμένη εταιρεία. Θα έχει μία σημασία να απαντηθεί τι απέγινε με τις εκλογές του Γενάρη του 2015 και με εκείνη την έρευνα που είχε τότε ζητηθεί να γίνει. Να δούμε αν θα απαντήσουν, κυρία Κωνσταντοπούλου. Να το δούμε αν θα απαντήσουν. Εγώ θα συνεχίσω να ρωτάω πάντως. Απαντήσουν, δεν απαντήσουν. Εσείς συνεχίζετε πάντα δυναμικά. Πώς κρίνετε την κυβέρνηση Τσίπρα 1,5 χρόνο τώρα? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να την κρίνω εγώ. Την κρίνει ο λαός και έχει ασφαλές κριτήριο. Εγώ εμπιστεύομαι τους πολίτες. Εμπιστεύεστε και ποιο ποσοστό? Τους πολίτες που στις προηγούμενες εκλογές ήταν ένα 50% που δεν ψήφισαν και τα έχετε ξαναπεί αυτά. Εσείς εκεί επικεντρώνεστε. Αυτό είναι το ποσοστό το οποίο θέλετε να αγκαλιάσετε σε σίγουρα, περίπτωση που πάμε σε εκλογές. Σίγουρα η Πλεύση Ελευθερίας θέλει να πείσει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες εκλογές ότι η συμμετοχή τους θα είναι καθοριστική. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό αυτό που δεν συμμετείχαν. Είναι ένα συντριπτικό 48%. Ποσοστό και αν δείτε διαχρονικά είναι το ποσοστό που έχει νομιμοποιήσει και αυτήν την τρομακτική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργηθεί και προχωρήσει μέσα από μια διαδοχική, μια σειρά διαδοχικών διαδικασιών τεράστιας αποχής. Στις ευρωεκλογές είχε τεράστια αποχή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η αποχή νομιμοποιεί και συνιστά εκχώρηση σε ένα καθεστώς που αυτή τη στιγμή μας στραγγαλίζει. Άρα έχει μία σημασία οι πολίτες να ξέρουν ότι εξαρτάται από αυτούς. Εμείς δεν λέμε ψήφισέ μας, λέμε πήγαινε να ψηφίσεις. Δεν λέμε εμπιστεύσου μας, λέμε εμπιστεύσου τις δυνάμεις σου πρώτα απ' όλα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι άνθρωποι να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στις δυνάμεις τους και να διεκδικήσουν και τότε θα δουν
και οι ίδιοι, θα δουν και εκείνοι οι οποίοι τρέμουν τις μεγάλες πλειοψηφίες, ποια είναι η δύναμη του λαού, αυτού του λαού και συνολικά των λαών. Από το πολιτικό σύστημα και το πώς κινείται το να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Έλληνα ψηφοφόρου. Εγώ δεν πιστεύω στο πολιτικό σύστημα και δεν θέλω να είμαι κομμάτι του πολιτικού συστήματος. Πιστεύω στους πολίτες, πιστεύω στη δημοκρατία, πιστεύω ότι αυτό το πολιτικό σύστημα είναι φαύλο, χρεοκοπημένο και πρέπει να ανατραπεί. Και πιστεύω επίσης ότι στην νομιζόμενη παντοδυναμία του πολιτικού συστήματος συμβάλλουν κάποιες ολιγαρχίες, συμβάλλουν κάποια συμφέροντα τα οποία έλκουν ωφελήματα από τη διατήρηση αυτού του συστήματος. Η διαπλοκή είναι μια διαχρονική κατάσταση στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Αν οι πολίτες συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να ανατρέψουν αυτό το σύστημα και μπορούν και μπορούμε μαζί να το κάνουμε, προσωπικά είμαι απολύτως αποφασισμένη να τους ανατρέψουμε, τότε μπορεί να αλλάξει ο ρούς της ιστορίας. Κύριε Κωνσταντοπούλου, μία τελευταία ερώτηση για το τέλος. Είδα στο διαδίκτυο μία ομιλία σας στις Βρυξέλλες και ομολογώ εντυπωσιάστηκα. Μιλούσατε για το χρέος. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε? Το χρέος είναι η μέγενη, είναι το εργαλείο ασφυξίας του λαού. Είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε για να μας καθυποτάξουν. Μας επέβαλαν ένα χρέος που δεν το δημιούργησε ο λαός και αυτή τη στιγμή ζητούν την αποπληρωμή του και με εκχώρηση της, συνολικά της δημοκρατίας και με παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και με εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ουσιαστικά θέλοντας να ελέγξουν αυτή τη χώρα και αυτό το λαό. Το χρέος όμως έχει αποδειχθεί ήδη από πέρσι από τις εργασίες της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους ότι είναι παράνομο, ότι είναι μη νόμιμο, ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί να πληρωθεί. Όπως το λέγατε και στο διαφημιστικό σας. Ακριβώς. Πώς το λέγατε? Είναι απεχθές, είναι επωνίδιστο, είναι παράνομο και μη βιώσιμο. Και αυτοί δεν είναι, ξέρετε, κάποιοι διακομόδησαν αυτούς τους όρους. Καθόλου. Αυτοί οι όροι έχουν... Είναι έτσι ακριβώς και μια χαρά τα είπατε. Έχουν μια νομική σημασία τεράστια και έχουν και ιστορική και πολιτική αξία επίσης ανυπολόγιστη. Με αυτά τα δεδομένα νομιμοποιείται η χώρα και ο λαός να αποκηρύξει το χρέος, να το διαγράψει. Να σταματήσουν δηλαδή να ζητάνε φόρους, επιφόρων για να πληρωθεί το χρέος, να σταματήσουν να ξεπουλούν τα στοιχεία της δημόσιας περιουσίας για να πληρωθεί δήθεν το χρέος, να σταματήσουν να περικόπτουν μισθούς και συντάξεις για να πληρωθεί το χρέος. Όλα αυτά γίνονται εν ονόματι του χρέους. Για να διαγραφεί όμως το χρέος πρέπει δύο πράγματα να γίνουν. Ή να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα υπηρετήσει το λαό και τη χώρα και θα πει το αποκηρύσω, το διαγράφω. Η πλεύση ελευθερίας θα το κάνει εφόσον αναδειχθεί στη θέση της διακυβέρνησης. Ή, αν δεν υπάρχει τέτοια διακυβέρνηση και έχουμε τις μνημονιακές κυβερνήσεις, υπάρχει και η λύση της άσκησης του κυριαρχικού δικαιώματος του λαού να μην πληρώσει το χρέος. Γι' αυτό εμείς μιλούμε για πολιτική και κοινωνική ανυπακοή, μάλιστα, για άσκηση του κυριαρχικού μας δικαιώματος να μην υποβαλόμαστε στην αποπληρωμή αυτού του παράνομου χρέους. Να σας πω μία κουβέντα μόνο. Βγήκε πριν από λίγες μέρες άλλη μία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Από τότε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακριβώς. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία αυτό. Ακριβώς. Και είναι υπολωστή. Αυτό είναι ένα τεράστιο εργαλείο στα χέρια μας. Και το βλέπετε, οποίο δεν αξιοποίησαν όμως αυτοί που θέλουν. Δεν το αξιοποιούν προς το παρόν, δεν μπορούν όμως να το εξαφανίσουν και θα πρέπει και τα μέσα ενημέρωση να το αναδείξουν. Κύριε Κωνσταντοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε για την ειλικρίνεια που είχατε και απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό το ελάττωμα της ειλικρίνειας. Ελπίζουμε να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι και θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς και στις επόμενες ημέρες που θα έρθουν και από Σεπτέμβριο. Επιστρέφει ο Γιώργος Αυτιάς και ενδεχομένως να τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Καλή και δύναμη. Εσάς, καλή δύναμη. Εύχομαι και για τη συνέχεια του καλοκαιριού, γιατί την ώρα που άλλοι πάνε διακοπές, εσείς εδώ δουλεύετε. Αγαπάμε τη δουλειά μας, γι' αυτό και προσπαθούμε και είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.